Για 29 μέρες ήρθε μια εργαζόμενη από το νοσοκομείο Πεντέλης με τα αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης εκεί. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτή η λύση που δόθηκε, η μπαλωματική, έγινε για να κλείσει τα μάτια του κόσμου, της αγανάκτησης που υπάρχει στην ηρακλειώτικη κοινωνία και των εργαζομένων και των ασθενών. Θεωρούμε ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να επιλύσει το πρόβλημα, θα έδινε τις δυνατότητες ώστε και η εργασιακή, αν θέλετε, ο εργασιακός χώρος και η οικονομική ενίσχυση του προσωπικού να ήταν τέτοια, ώστε να μπορεί να ήταν προσελκύει νέους επιστήμονες και στην παιδοψυχιατρική και στα δημόσια νοσοκομεία. Ο Υφυπουργός πάντως είπε ότι δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό το δημόσιο σε τέτοιους μισθούς που λαμβάνουν παιδοψυχίατροι στον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλει να δώσει τέτοιους μισθούς, γιατί την ίδια ώρα χρήματα για να επιδοτεί μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις, να έχει φοροαπαλλαγές, οι εφοπλιστές μπορούν και τα βρίσκουν με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Όταν είναι να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, όταν είναι να αυξήσουν συντάξεις, όταν είναι να δώσουν κίνητρα, τότε δεν μπορούν να δώσουν. Εμείς σήμερα γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε μαζί με τους ασθενείς. Θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία να στηριχτούν και οικονομικά και με μόνιμο προσωπικό και ταυτόχρονα ζητάμε να μην κλείσει καμιά δομή της Κρήτης και του νομού Ηρακλείου, όπως διαφαίνεται και με το κλείσιμο επί της ουσίας του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου με έναν ουσιαστικά γιατρό και με το κλείσιμο του ιατρείου Πίξου όπως έχει γίνει και με το νέο υγειονομικό χάρτη που από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας χάρτης που θα συμπεριλαμβάνει σε πρώτη φάση νομό Λασιθίου και νομό Ηρακλείου. Στάση εργασίας, κάντε τι κάνετε σήμερα. Σήμερα έχουμε στάση εργασίας από τις 12 η ώρα μέχρι τις 2. Αύριο έχουμε πανελλαδική απεργία και ήδη προσανατολιζόμαστε το Σαββάτο 15 του μηνός με την παρουσία του Υπουργού Υγείας στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό, δηλαδή για τις ιατρικές business, να κάνουμε κινητοποίηση καλώντας σωματεία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα στο επιμελητήριο, ακριβώς για να φωντάξουμε κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία, κάτω τα χέρια από τη δημόσια δωρεάν υγεία. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι το έχουν δηλώσει, ακόμα και οι συνάδελφοι που εργάζονται και είπαμε για πολλούς μήνες έχουν υπερβάλει αυτό, ότι η λύση αυτή ούτε καν μπαλωματική δεν είναι και από όσο ξέρουμε και εντάξει τώρα αυτό είναι και λίγο δεν είναι εξακριβωμένο, αλλά και η συνάδελφος ζορίστηκε για να έρθει, προφανώς ίσως για να μπορεί να δώσει μια πρόσκαιρη λύση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο σε πολλές εκφάσεις του ΕΣΥ, όχι μόνο στο τομέα της ψυχικής υγείας, ότι το ΕΣΥ είναι ένας πάρα πολύ κακός εργοδότης, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί γιατροί, ειδικά οι νεότεροι, να μην το προτιμούν και να ψάχνουν να βρουν εργασία είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, που όπως φαίνεται και από τις προγραμματικές δηλώσεις και τις πρόσφατης ορκομοσούσας κυβέρνησης και από τους υπόλοιπους στελέχη του Υπουργείου Υγείας, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Θα υπάρχει υποστελέχωση, θα υπάρχει υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο Υφυπουργός είπε πάντως λίγο νωρίτερα ότι είναι μία από τις ειδικότητες που εντοπίζουν συνολικότερα πρόβλημα ως προς τον αριθμό. Δεν θέλουν οι συνάδελφοι. Και σε δεύτερο χρόνο δεν υπάρχει διάθεση, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικός. Πέραν αυτού που μπορεί να καλύψει το δημόσιο, ο ιδιωτικός φορέας. Κοιτάξτε, επειδή και εγώ ίδιος είμαι ψυχίατρος και ξέρω τι επικρατεί στο χώρο μας, σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι στο πρώτο τους κομμάτι που κοιτάνε και αν υπάρχει βέβαια, αν υπάρχουν συνθήκες που θα θέλανε, είναι το δημόσιο τομέας, όχι μόνο προφανώς για οικονομικούς λόγους, αλλά για επιστημονικούς, για λόγους ενδιαφέροντος και για τους λόγους που θέλει ο καθένας για τον οποίο λόγο έγινε γιατρός. Προφανώς όμως αυτό θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη και στο τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του οικονομικού προβλήματος, γιατί κοιτάξτε να δείτε, σκεφτείτε ένας γιατρός, παιδοψυχίατρος που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται και να είναι από εδώ από τον νομό μας, να θέλει να έρθει από την Αθήνα, να μην έχει σπίτι. Μόνο και μόνο τα λειτουργικά έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν. Αυτό που λέει ο Υπουργός δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολιτική επιλογή να μην ενισχύεται και οικονομικά ο δημόσιος τομέας. Γιατί θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι πρόσφατα από το Ταμείο Ανάκαμψης η ψυχική υγεία πήρε γύρω στα 60-65 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων κατευθύνεται σε ιδιωτικές. Σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της ψυχικής υγείας. Γιατί με αυτά τα χρήματα δεν καλύπτει με δημόσιους φορείς
που μπορούν πάρα πολύ καλά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Κινητές μονάδες, γιατί να μην ανήκουν, για παράδειγμα, στα μεγάλα νοσοκομεία του νησιού μας ή να μην ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας, όπως είναι τα κέντρα ψυχικής υγείας ή όπως είναι άλλα ιδρύματα που χρειάζονται όλα. Ωραία. Αυτά νομίζω απαντάει στον Υφυπουργό και απαντάει και σε όλους όσους νομίζω υποκρίνονται πάνω στο κομμάτι αυτό.